Καλησπέρα παιδιά, όλοι τους κλειτώ. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς το πώ να στριμάρεις με το Streamlabs OBS Κάθε Παρασκευή θα έχει ένα νέο επεισόδιο για αυτή τη σειρά Την προηγούμενη Παρασκευή δεν είχε οπότε έχει σήμερα, Δευτέρα ε, Ο λόγο είναι γιατί ήμουν και είμαι ακόμα άρρωστο, Απλά τώρα η φωνή μου είναι λίγο καλύτερα για να μπορέσω να κάνω ένα record Οπότε, ντζόγι σε παιδιά που δεν είδα το προηγούμενο επεισόδιο θα το βρείτε στην περιγραφή ή κάπου πάνω δεξιά στην οθόνη σα. Σε αυτό το επεισόδιο θα σα δείξω ένα βασικό σετάρισμα σκηνών σύμφωνα με το πώ το κάνω εγώ, όπω επίση και θα σα εξηγήσω κάποια πράγματα σχετικά με το πώ να αλλάξει τα alert σου, για παράδειγμα, το πώ να εμφανίζεται αυτό το text με αυτόν τον ημέρα πίσω κλπ. Οι σκηνέ που χρησιμοποιώ εγώ είναι ένα waiting screen, ένα chatting, ένα waiting lobby και ένα in-game. Ξεκινάμε το waiting screen. Στο waiting screen βάζουμε στο background την εικόνα την οποία θέλουμε να έχουμε για το lobby ε, είναι η σκηνή στην οποία ο κόσμος ξεκινάει και μπαίνει στο stream έχω ένα chatbox εδώ πέρα έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει να έχει κάποια interactions με το stream δεν ξέρω τι αρέσει να φαίνεται οπότε δεν είναι κακό το να υπάρχει ε, Τοποθετώ το event list είτε εδώ Είτε κάποιες φορές πάνω εδώ Είτε κάπου εδώ Δεν έχει σημασία για να φαίνονται τα latest subscribes και donate κλπ. Ε, Επίση βάζω το alert box εδώ πάνω. Συνήθω όχι με κάποιο animation, απλά έχω αφήσει από πάνω το αστέρι που είδατε προηγουμένω έτσι σαν παράδειγμα. Θα καταλάβετε μετά. Και αυτά. Όπω έχω πει, τα γραφικά όλα αυτά του stream τα έχω φτιάξει μόνο μου. Ε, όχι, δεν μπορώ να σα κάνω δωρεάν, αλλά σε βίντεο που κάποιο ενδιαφέρεται μπορεί να μου στείλει μήνυμα σε στο facebook που link θα βρει στην περιγραφή. Και ξαναλέω: Όχι, δεν μπορώ να σου φτιάξω δωρεάν. Συνεχίζουμε στην επόμενη σκηνή αφού πρώτα έχουμε φτιάξει αυτήν. Να... Α, σε περίπτωση που δεν ξέρετε τώρα πώ βάζουμε τα event list και όλα αυτά, δείτε το προηγούμενο επεισόδιο. Συνέχεια έχω μια εικόνα που την ονομάζω chatting. Ε, μια σκηνή που την ονομάζω chatting, λάθο. Στη σκηνή αυτήν, στο μαύρο που είναι πίσω στο background, ε, βάζω τη webcam μου που δυστυχώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να έχω πίσω webcam γιατί δεν είμαι σε μια τόσο καλή κατάσταση. Ε, εδώ πέρα, όπω βλέπετε, έχω φτιάξει μια εικόνα που γράφει chatting, κάποιε βασικέ πληροφορίε όπω το πώ θα βρουν το YouTube μου, το Facebook, το Instagram και το Twitter. Και αυτή τη σκηνή τη χρησιμοποιώ έτσι ώστε όταν ανοίξω το stream. Για πρώτα 5-10 λεπτά τσατάρω με το stream μια IRL φάση, μιλάω μαζί τους, λέμε τα νέα μας κλπ. Πάλι εδώ πέρα έχω βάλει το event list, έχω το alert box, έχω την κάμερα στο background, την εικόνα του chatting και επίση, άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε κάπου το chat. Για παράδειγμα, μπορείτε να το βάλετε πάνω από το event list. Στη συνέχεια, έχω το wedding lobby. Που εδώ πέρα θα με συγχωρέσετε, αλλά η εικόνα είναι παλιά και αυτό δεν ταιριάζει με τα γραφικά τα καινούρια. Ακόμα δεν έχω αξιωθεί να φτιάξω μία. Ο, ο, ο Χαζούλη. λοιπόν, εδώ πέρα, στο αρχικό μεγάλο ορθογώνιο, μπαίνει το game μα το game lobby. Το οποίο το κάνουμε matching επίση με τα γραφικά. Εδώ πέρα, θεωρητικά, στα δεξιά κάτω μπαίνει η webcam μα και από πάνω μπαίνει το chat. Αν θέλουμε, εδώ είναι η σκηνή στην οποία ο κόσμο βλέπει το τι game θα παίξουμε. Και για παράδειγμα, μα βλέπει είτε να ψάχνουμε ένα game για να παίξουμε, για παράδειγμα, θα βάλουμε δύο ρόλε έτσι, ή μα βλέπει να είμαστε EQ, είτε μα βλέπει να περιμένουμε κάποιου φίλου μα για να παίξουμε και άλλα. Οπότε, θεωρητικά, εδώ πέρα είναι μια σκηνή αναμονή πάλι όπω ήταν και το waiting screen, όπω ήταν και το chatting, μόνο που στην παρούσα φάση ε, περιμένουμε για να μπούμε σε game. Έχουμε φτάσει στο τελικό μα στάδιο. Σημείωση τώρα για εσά οι οποίοι streamάρετε League of Legends και μπορεί να έχετε θέμα με το ξαφνικά, ενώ είστε εδώ πέρα, ενώ πιστεύετε ότι έχετε κάνει καταγραφητό το LOL, όταν μπείτε σε game, έχετε black screen και δεν ξέρετε γιατί. Τώρα θα πάμε στο επόμενο βήμα για να καταλάβετε. Ο λόγος αυτό συμβαίνει γιατί θέλει άλλο capture για το παιχνίδι από ότι είναι του client. Εδώ βλέπετε ότι φορτώνει το game. Πάμε λοιπόν στο in-game screen το οποίο χρησιμοποιώ, το οποίο αποτελείται από το border το οποίο χρησιμοποιεί για το stream, ένα slideshow το οποίο το έχω βάλει σε speed up, έτσι για να πάρετε ένα preview το πώ ε, ουσιαστικά θα. το πώ φαίνεται και το τι έχω βάλει. Είναι εδώ πέρα το χρωμάτι sponsors. Από εδώ πέρα μπορούμε να αλλάξουμε την ταχύτητα. Για παράδειγμα, θέλει ένα δευτερόλεπτο για κάθε εναλλακή. Θέλει δύο δευτερόλεπτα ο χρόνο για να γίνει κάθε αλλαγή. Το οποίο πιστεύω ότι είναι και από τα πιο ιδανικά. Και έχω χρησιμοποιήσει κάποια βασικά chat commands εδώ πέρα εμφανίζονται. Και οι βασικοί δύο συνεργάτε του καναλιού. Κατά αριστερά, η κάμερα, όπω καταλάβατε. Από πάνω το event list. Το alert box θα είναι στο κέντρο τη οθόνη. Και όπω βλέπετε, δεν έχω βάλει πουθενά το chat. Αν και θα μπορούσα να το βάλετε κάπου σε ένα μικρό παραθυράκι, να φαίνεται η πρώτη σειρέση ή κάτι τέτοιο, αλλά όχι όλο το chat γιατί η τζάμπα θα γεμίσει όλη σα την οθόνη. Πάμε λοιπόν, όμω, τώρα να δούμε το πώ ακριβώ θα κάνουμε capture το lol. Όπω καταλάβατε, εδώ πέρα αυτό το screen έχει κολλήσει. Μπορώ να το ξεκολλήσω μόλι ανοίξω το client. Ωραία, τώρα θα μα δείξει το game is still in progress. Αυτό εδώ είναι διαφορετικό από αυτό. Το, το καταλαβαίνετε και εσεί ίδιοι γιατί έχετε διάφορα παράθυρα. Άρα λοιπόν θα σβήσω το LOL. Θα πάμε εδώ πέρα. Plus. Game Capture. AddSource. Θα το ονομάσουμε όπω θέλουμε. Καλό είναι να ονομάζουμε τι σκηνέ, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε το τι είναι το κάθε ένα. Capture specific window. Select option. League of Legends.exe. Ωραία, ωραία, ωραία. Όλα καλά. Δεν χρειάζεται να πειράξουμε κάτι. Το κατεβάζουμε τέρμα κάτω για να μην επηρεάζεται από τα alerts, webcam κλπ. Και, λοιπά, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το stream μα. Αυτό εδώ είναι το βασικό στήσιμο το οποίο χρησιμοποιώ εγώ για το stream μου. Wedding screen, chatting, waiting lobby και το in game. Λοιπόν, έχουμε το game. Χαμηλώνουμε το Τε, το ίντερνετ Ωραία, το client τώρα μα είναι άχρηστο. Πάμε τώρα να δούμε θα χρησιμοποιήσω αυτήν την εικόνα μια και είναι η πιο κοινή από όλε τι να φέρετε για να κάνουμε κάποια παραδείγματα σχετικά με τα alerts μα. Πάμε στο dashboard. Εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι το site του Streamlabs. Πάμε για παράδειγμα στο alert box και θέλουμε να πειράξουμε το πώ θα φέρουν τα follow. Πάμε στα follow. Εδώ πέρα έχουμε το layout, το πώ εμφανίζεται το alert. Θα έχουμε από πάνω εικόνα και από κάτω text. Εικόνα και από πάνω το text από πάνω την εικόνα ή εικόνα στα αριστερά και text από πάνω. Για παράδειγμα θα σας δείξω πως εμφανίζεται αυτό με το αστέρι. Το οποίο αστέρι μπορούμε να πάμε εδώ πέρα να αλλάξουμε από τα stock files ή να κάνουμε απλά ένα δικό μας GIF ή εικόνα images oh, ας βάλουμε το πως φουγγαράκι που το, το, το πλακτόν. ωραία εδώ πέρα θα βάλουμε το πόσο δυνατά θέλουμε να ακούγεται εγώ το βάζω συνήθως εδώ πέρα 68% τον ήχο μας πάλι μπορούμε να κάνουμε upload κάποιο δικό μας ή μπορούμε να πάμε να πάρουμε από τα stock sounds κάποιο Ωπ, συγκεκριμένα το εγώ δεν διάλεξα κανένα Λα, λάθος Αυτό Σκάσε, σκάσε μόνο Το κακό είναι που σταματάει Με είχα τελειώσει όλα Οκ, όλα καλά Alert duration <γίλοι> <γίλοι> Κομμάτα σφίξου <venture> Το max gyros <Ρι> <και> τα... <Ρι> Το alert. Έτσι, <Ρι> ωραία. Font settings, την γράμματα σειρά που θέλουμε, το πόσο μεγάλα είναι τα γράμματα, το μπλα μπλα, το πάχο και όλα αυτά. Αφού έχουμε κάνει save λοιπόν το νέο folder που έχουμε κάνει, πάμε στο library, πάμε στο editor και κάνουμε. Πατάμε εδώ πέρα το test widgets και πατάμε ένα test follow. <Ρι> Όπω βλέπετε, ο πλάγκτον είναι τώρα στα αριστερά μα. Σχηματίζει μια ωραία καρδούλα. Βά! Και καλώ ήρθε, πληβίε. White, all of stream. Του viewers μου, του ονομάζω πληβίου αν δεν είναι subscribers. Εάν παρεξηγηθήκατε, sorry, το κάνω για πλάκα. Τώρα πάμε λίγο σε μια σημείωση ακόμα. Εδώ πέρα, όπω βλέπετε, αλλάζει το text όπω θέλει. Μα το κάνει, καλώ ήρθε, πληβίε. Εδώ πέρα σε αγγείλες μέσα που γράφει name μπαίνει αυτόματα το όνομα του follower στο stream. Μπορείς να γράψεις, ε, να τον βρήσεις, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Καλώς όρισες στο σπιτικό μας φίλτατε και το όνομα, οτιδήποτε. Να αλλάξει like animation, το πώς θες να εμφανίζεται και το πώς θες να εξεμφανίζεται το text. Το ίδιο μπορείς να κάνεις subscriptions, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το τα donations. Μόνο που εδώ πέρα μπορείς να ρυθμίσεις και από το πόσα donate και πάνω θες να φαίνεται το alert. Και τέλο, το ίδιο στα host που πάλι μπορεί να ρυθμίσει από πόσα άτομα και πάνω θε να εμφανίζει το host για να μην είναι spam. Αυτό λοιπόν είναι τα alerts. Πάμε λοιπόν τώρα στο event list. Το event list έχει διάφορα σχέδια που νομίζω δεν θα σα αρέσει κανένα πέρα το slick. Όπως εμένα. Carbon. Chevron. Χευ, αυτό. Crisscross. Σαν. Πώς λέγεται. Καλτσόν. Slick Το slick είναι το απλό Fiber Καρδούλες Ok Honeycomb Retro Solid Και τα solid τρώγεται Stripes Αυτά Να σημειωθεί εδώ πέρα σε καρδούλες που σε βέβαια πείτε Ω μαλάκα τι χρώμα είναι αυτό Πας εδώ Πας εδώ ναι, yeah. γίναμε χαρούμενα. Ναι. Αλλά πάμε πίσω στο σλίκ μας. Μην, μην το αφήσουμε έτσι, μην πατήσουμε κανένα save κατά λάθο. Το έχουμε έτσι. Γκρι. Και από κάτω βάζουμε το τι θέλουμε να εμφανίζεται. Εγώ προτιμώ να εμφανίζονται εδώ πέρα. Τα donates, τα subs, τα Bits και τα μεγάλα host. Μεγάλα host, θεωρητικά από 20 άτομα και πάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί οι περισσότεροι είναι καλό να φανούνε σαν να είναι ευχαριστώ προς αυτούς, να φαίνεται ότι αυτοί έχουν υποστηρίξει το κανάλι σου. Τώρα κατανοώ ότι θα πεις και ένα follower ή το κανάλι σου, με κάνοντας follow. Βέβαια, γι' αυτό έχω τα points, τα οποία ε, το point system θα το εξηγήσω σε άλλο βιντεάκι που όσο πιο πολύ βλέπει κάποιο στο stream, τόσο πιο πολύ ανταμείβεται και μπορεί να δείχνει ότι ξέρει τι, έχω δει τόσε ώρε στο stream, είμαι εδώ πιο πριν από σένα κλπ. Να το τρίψει σε φίλου του. Οπότε έχω βγάλει τα follow για να μην κρύβονται όλα τα άλλα. Έχω κρύψει επίση τα auto host γιατί οποιοδήποτε μπορεί να κάνει auto host με ένα-δύο viewers. Τα rates δεν ξέρω γιατί τα έχω κρύψει. Α τα αφήσουμε ανοιχτά. Και έχω αφήσει κατά βάση σίγουρα τα donation, subscribes κλπ. Όπω είπα, αυτά που πρέπει να φαίνονται. Max Events. Εδώ πέρα δηλώνουμε το πόσε σειρέ θέλουμε να έχουμε. Εγώ έχω βάλει 3, μπορεί να βάλετε μέχρι 10, νομίζω. Ναι, μέχρι 10. Το Background Color είναι σε events που θέλετε να το κάνετε με κάποιο κρώμα εκεί. Στην πρώτη φάση κάνουμε Browser Source ή ακόμα βασικά κάνουμε συγκεκριμένα μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα. Οπότε δεν χρειάζεται να το πειράξουμε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Το Text Color είναι το τι χρώμα θέλουμε να έχει το, τα γράμματα. Η γράμμα του το font-size, το animation, το πώς εμφανίζεται και το πώς εξαφανίζεται το κάθε text. πόσο χρόνο θα παίρνει η εναλλαγή τους και αυτά ε, αν θέλουμε να πηγαίνει προς τα πάνω, αντί για προς τα κάτω και μπλα μπλα keep events history είναι να κρατάει του προηγούμενου stream τον τελευταίο τον έντονο έντονο, για παράδειγμα τέλος end of story αυτό ήταν και το event list τώρα μας μένει να σας δείξω το chatbox το chatbox μπορεί να έχει διάφορα εφέ πάλι το κλασικό του Twitch Ένα clean look Ένα boxed Που έχει παχυδευμένα σε κουτάκια το κάθε μήνυμα Old style Και το chunky Εγώ χρησιμοποιώ το chunky Γιατί είναι ένα πιο διαφορετικό με φε, ε, το πως εμφανίζει το text Εδώ πέρα βάζουμε για το αν θέλουμε να φαίνεται ποιο είναι μοντερότητα και ποιο όχι Ποιο είναι subscriber και ποιο όχι Ποιο είναι turbo και ποιο όχι Το turbo φασικά δεν μας ενδιαφέρει και το Twitch Prime Badges δεν μας αρέσει Show so, Badges, άμα έχει κάνει κάποιος beat donation να φαίνεται Τα Better TV Emote και τα Franker Phase Emotes επίσης μια και είναι χρήσιμα plugins τα οποία χρησιμοποιούν αρκετά οι viewers Το Background Crawler είναι το ίδιο που αναφέραμε προηγουμένως για Chroma key. Το Text Color, το χρώμα το οποίο θα φαίνουν τα γράμματα των viewers το πόσο μεγάλα θα είναι τα γράμματα, το εάν θέλουμε να κρύβονται μηνύματα ή όχι, εγώ προτιμώ να φαίνεται πάντα ε, κάποιο μήνυμα και να μην εξαφανίζεται ας πούμε, το τελευταίο μήνυμα μετά από 10 δευτερόλεπτα. Αν και σε που έχετε πολύ σπαμ κλπ και ή θέλετε να είναι πιο καθαρή εικόνα σου μπορείτε να τα αφήνετε για 5 δευτερόλεπτα με το μήνυμα ή κάτι τέτοιο. Hide και common chatbot σε περίπτωση που έχετε κάποιο nightbot, να μην εμφανίζονται εδώ πέρα τα μηνύματα, ειδικά τα μεγάλα μηνύματα τα οποία είναι σε περίπτωση που περισσότερο... θε. Κα... πέτρε να με ακολουθήσει το κανάλι μου, κάνε μου like, το facebook, το page μου, bla 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 bla. Όπω επίση και να μην εμφανίζονται τα command των viewers. Π.χ. εμένα μπορεί να γράψετε το βασικό sub για να μάθει πληροφορίε για του subscribers και για τα giveaway τα οποία έχω κάθε μήνα για subscribers του Twitch. Και το muted chatters εδώ πέρα μπορεί να θέλουμε να μην φαίνεται κάποιο user. Για παράδειγμα, να δεν θέλει αυτό ο Antoine 250 να φαίνεται. Θα γράψει εδώ πέρα το όνομά του. Τώρα, στα γρήγορα, πριν κλείσω το βίντεο, θα σα εξηγήσω λίγο μερικά ακόμα. Κάποιο ακόμα βασικό το οποίο μπορεί να σα χρησιμεύσει είναι το Donation Ticker. Το Donation Ticker, όπω βλέπετε, είναι ένα slide με τα latest donate τα οποία έχουν γίνει στο κανάλι. Μπορούμε να το βάλουμε, α πούμε, να έχει Max10 Donate και το scroll speed του να είναι γρήγορο. Whee! Πάλι αλλάζουμε γραμματοσύρε, τα γράμματα κλπ. Αυτό μπορεί να το θέλουμε κάπου να το βάλουμε έτσι ώστε να φαίνονται μόνο donations. <Κι> Τέλο, η που θέλετε να έχετε πάνω στην εικόνα σα του viewers που έχετε αυτή τη στιγμή μπορείτε να το κάνετε με το viewer count. Αν και το θεωρώ άχρηστο εκτό εάν στριμάρεται ταυτόχρονα σε δύο πλατφόρμες που θα εξηγήσω και αυτό στο μέλλον σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε που για παράδειγμα μπορεί να έχετε το Twitch και το YouTube και να δείχνετε παράλληλα σε όσοι είναι στο YouTube ότι στριμάρεται πίσω στο Twitch με τόσα άτομα οπότε άμα θέλει κάποιο μπορεί να πάει στην άλλη πλατφόρμα κάτι που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρετε περισσότερους followers ή περισσότερους subscribers αντίστοιχα εγώ δεν το χρησιμοποιώ βασικά δεν στριμάρω και στα δύο παράλληλα αλλά εσείς μπορεί να θέλετε. Αυτό ήταν λοιπόν το βασικό στήσιμο μια σκηνή και το πώς μπορεί να επηρεάσετε τα lets. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν ξαναλέω δεν έχετε δει το πρώτο επεισόδιο πηγαίνετε τσεκάρετε το. Στα επόμενα βιντεάκια θα μιλήσουμε σχετικά με το πώς να, τσε... να σετάρετε ένα chatbot για το κανάλι σας στο Twitch. Είτε αυτό είναι ένα δικό σας, είτε αυτό είναι το Nightbot ή το Moobot κλπ. Θα σα δείξω διάφορα και μπορείτε να διαλέξετε όποιο θέλετε. Και επίση θα σα δείξω και κάποια ακόμα features τα οποία έχει το Streamlabs OBS και το κάνει λίγο πιο unique από το OBS. Πέρα από το όλο UI, interface κλπ. Το οποίο είναι λίγο πιο φιλικό και πιο έτοιμο προ τον μέσο χρήστη. Αυτά. Καλά, like το βίντεο να σα άρεσε. Κόμματα από κάτω. Οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε έτσι ώστε να μου κινήσετε λίγο το... τι σκέψει μου βασικά, έτσι ώστε να μου δημιουργήσετε κάποιε σκέψει σχετικά με επόμενα θέματα τα οποία μπορώ να κάνω σε επερχόμενα βιντάκια σχετικά με το πώ μπορεί να στριμάρει. Αυτά. Κάντε subscribe στο κανάλι αν δεν έχετε κανεί. Σε κάνετε την περιγραφή και το κανάλι μου το Twitch. Όπω επίση και για τα υπόλοιπα μου κοινωνικά δίκτυα. Και μέχρι τον τα λέμε. Bye.